Για την ώρα και να έρθουμε τώρα στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με το πρώτο απεργιακό μπαράζ του φθινοπόρου. Η μέρα ξεκίνησε με ένταση όταν άνδρες των ΜΑΤ επενέβησαν στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και κάνοντας χρήση χημικών απομάκρυναν σχολικούς φυλακές που είχαν αποκλείσει την είσοδο. Λίγο αργότερα, εκπρόσωποι τους είχαν μια άκαρπη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στη συνέχεια, σχολιάζοντας τη συμπλοκή έξω από το Υπουργείο, του δήλωσε ανοιχτός για διάλογο, όχι όμως, όπως είπε, υπό το κράτος προπυλακισμών και κατάληψης δημοσίων κτηρίων. Άνδρες των ΜΑΤ επεμβαίνουν στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και με τη χρήση χημικών επιχειρούν να απομακρύνουν τους σχολικούς φύλακες που έχουν προχωρήσει σε κατάληψη από τις 6 τα ξημερώματα. Οι διαδηλωτές τρέχουν να αποφύγουν όπως όπως τα χημικά. Κάποιοι πηδάνε ακόμα και τα κάγκελα του Υπουργείου, ενώ μία γυναίκα λιποθυμάει από τις αναθυμιάσεις και την ένταση. Άλλος ένας σχολικός φύλακας νιώθει δυσφορία και μεταφέρεται σπευσμένα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί μας καταντήσανε. Καταγγέλουμε τη συμπεριφορά της κυβέρνησης που μία φορά τον Ιούλιο μας αποκεφάλισε σε μία νύχτα και σήμερα με χημικά προσπαθεί να καταστήλει τον αγώνα μας. Οι αστυνομικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο επανειλημμένα κάλεσαν και έδωσαν 2 ώρες στους συγκεντρωμένους να ελευθερώσουν την είσοδο και να μετακινηθούν στο πεζοδρόμιο. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συγκεντρωμένοι αρνήθηκαν, ενώ όταν κινήθηκαν προς το μέρος των αστυνομικών δυνάμεων, αποθήθηκαν με την απολύτως αναγκαία και περιορισμένη χρήση χημικών. Μετά την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, οι σχολικοί φυλάκες συνεχίζουν τη διαμαρτυρία τους ενάντια στην ένταξή τους σε διαθεσιμότητα επί της Βασιλής Σοφίας και ζητούν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Υπουργός καταφθάνει για λόγους ασφαλείας με μηχανή και οι διαδηλωτές τον αποδοκιμάζουν. Και ενώ η συνάντηση αντιπροσωπείας των συγκεντρωμένων και του Υπουργού είναι σε εξέλιξη, η Ελλάς δίνει εντολή να ανοίξει μια λωρίδα κυκλοφορίας. Δημιουργία των ΜΑΤ επεμβαίνει ξανά και επιχειρεί να απομακρύνει μια ομάδα σχολικών φυλάκων που κάθονται στο δόστρωμα. Εκείνοι αρνούνται και επικρατεί εκ νέου ένταση όταν ένας διαδηλωτής σέρνεται στην κυριολεξία από τα πόδια. Λίγη ώρα αργότερα, 2 γυναίκες παθαίνουν κρίση πανικού και δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ηρέμησε, μάνα μου, ηρέμησε. Δεν μπορεί να πετάξει στον δρόμο 2.500 οικογένειες. Οι μισές από αυτές οι άντρες τους και τα παιδιά τους είναι άνεργοι και είναι μόνο αυτό το εισόδημα. Να βρούμε πού δουλειά από εδώ και πέρα. Τι είναι για μας. Ποιος θα ανοίξει τις πόρτες να μας πάρει στα 50. Η στρατηγική της έντασης που οδηγεί μερικές φορές στη χρήση βίας δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα της χώρας. Είμαι πάντα ανοιχτός για διάλογο, όχι όμως υπό το κράτος προπυλακισμών και κατάληψης δημοσίων κτηρίων. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης έκλεισε νέο ραντεβού με τους σχολικούς φύλακες για τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε θα υπάρχει σαφής εικόνα για τα κενά που ενδεχομένως να μπορούν να καλύψουν στο δημόσιο. Στο μέτωπο της παιδείας τώρα, χιλιάδες καθηγητές κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους με αιχμή το πρόγραμμα διαθεσιμότητας, πρώτη μέρα της πενθήμερης απεργίας της ΟΛΜΕ, που είχε πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής, 90% σύμφωνα με τους καθηγητές, 70% σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Σχεδόν μηδενική ήταν από την άλλη η συμμετοχή στα ιδιωτικά σχολεία. Ταυτόχρονα, η εμπλοκή με το θέμα των διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήμια παραμένει, με τους Πριτάνης που στέλνουν στο Υπουργείο Παιδείας τα στοιχεία από τις αυτοαξιολογήσεις τους να επιμένουν ότι δεν διαθέτουν πλεονάζον προσωπικό. Με αφετηρία τα προπήλαια, καθηγητές, δάσκαλοι, γονείς, μαθητές αλλά και φοιτητές διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας κατά της διαθεσιμότητας και των προβλημάτων στο χώρο της παιδείας. Πρώτη μέρα της πενθήμερης απεργίας των καθηγητών και τα ποσοστά συμμετοχής σύμφωνα με την ΟΛΜΕ έφτασαν το 90%, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας το 70%. Απροσδόκητο ξεκίνημα. Ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Η δυναμική αυτή δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις ώστε μαζί και με τους άλλους εργαζόμενους και τους γονείς και τους μαθητές η κυβέρνηση να πάρει το μήνυμα. Να πω την αλήθεια, το περιμέναμε, γιατί
και το Μάη οι συνελεύσεις που κάναμε ήταν μαζικότατες, αλλά και τώρα πάλι μαζικές και ο κόσμος εξοργισμένος. Υπήρξε όμως και ένα σχολείο το οποίο είχε 0% συμμετοχή στην απεργία για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει καθόλου καθηγητές. Πρόκειται για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο. Ποτέ δεν δόθηκε ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Σχολείο να έχει οργανικές θέσεις. Έγκυρα κάθε χρόνο, πρέπει να το πούμε, η διεύθυνση του σχολείου στέλνει στο Υπουργείο την κατάσταση με τις ανάγκες. Mm-hmm. Φέτος δεν απαντήσανε καθόλου. Σήμερα η απεργία των καθηγητών, πληροφορίες είναι ότι έχει 90% επιτυχία. Σχεδόν μηδενικά ήταν τα ποσοστά συμμετοχή στην απεργία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, με μοναδικές εξαιρέσεις στα σχολεία στα οποία εργάζονται συνδικαλιστές. Συνάντηση με την Ομοσπονδία των Δασκάλων είχε ο πρόεδρος Δημοκρατικής Αριστεράς. Ο κ. Κουβέλης εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, ενώ κάλεσε τους δασκάλους να αναλογιστούν τις κοινωνικές συνέπειες που θα επέλθουν με την απεργία. Η 48 ώρα κινητοποίηση 18 και 9 του μήνα είναι η αρχή μιας προσπάθειας που θα συνεχιστεί με βάση και τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων. Η κυβερνητική πολιτική για το νέο πιο άδικο σχολείο και τις διαθεσιμότητες απολύσεις εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων που πάει χέρι-χέρι με τον κυβερνητικό αυταρχισμό πρέπει να προσκρούσει σε ένα αγωνιστικό τείχος εκπαιδευτικών γονιών μαθητών. Μαζί με τους καθηγητές σε πενθήμερη απεργία προχώρησαν και οι διοικητικοί υπάλληλοι των πανεπιστημίων, διαμαρτυρώμενοι για τη διαθεσιμότητα 1.500 συναδέλφων τους. Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων συνεχίζουν να αποστέλουν στο Υπουργείο Παιδείας τις αυτοαξιολογήσεις τους, εμένοντας ωστόσο στην άποψή τους ότι δεν έχουν πλεονάζον προσωπικό. Δεν έχει προκύψει από καμία διαδικασία αξιολόγησης. Είναι ένα νούμερο ατεκμηρίωτο, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν πλεονάζον προσωπικό να δώσουν. Το θέμα της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων στα πανεπιστήμια και το πώς θα χειριστούν την κατάσταση θα συζητήσουν την Τρίτη οι Πριτάνοι σε έκτακτη σύνοδο. Καλησπέρα εδώ το Δημήτρη Τσιόδρα. Δημήτρη, ανεβαίνει ο δείκτης της κοινωνικής έντασης, ανεβαίνει ο δείκτης της πίεσης προς την κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση που προσεχώς θα βρεθεί αντιμέτωπη και με την πίεση του νέου κύκλου διαπραγμάτευσης με την Τρόικα. Τι εκτιμήσεις μπορεί να κάνει κανείς, πώς προδιαγράφεται το επόμενο διάστημα? Προδιαγράφεται, όπως καταλαβαίνεις, με πολύ πολύ μεγάλη ένταση. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε συμπληγάδες. Απ' τη μια έχουμε το κοινωνικό μέτωπο. Είδαμε σήμερα τους εκπαιδευτικούς, έχουμε τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία, στον χώρο της υγείας. Υπάρχει σε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου δυσαρέσκεια από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και αυτό εκφράζεται. Το δεύτερο μέτωπο έχει να κάνει με την Τρόικα. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να έρθουν εδώ οι εκπρόσωποι της και αυτή η διαπραγμάτευση δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη. Όχι ότι οι προηγούμενες ήταν εύκολες δηλαδή, αλλά αυτή θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, μιας και εκτός των άλλων υπάρχει στο τραπέζι και το ζήτημα του 15-16 και τα πόσα δισεκατομμύρια θα χρειαστεί να ληφθούν εκεί. Ο κύριος Σαμαράς θα επιχειρήσει αύριο στις Βρυξέλλες μια πολιτική διαπραγμάτευση, βάζοντας όλα αυτά στο τραπέζι. Θα χρησιμοποιήσει ο κύριος Σαμαράς αυτό το ταξίδι στις Βρυξέλλες και το εσωτερικό κλίμα που διαμορφώνεται? Μα προφανώς δεν μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει. Και θα πει ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, εδώ τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα, το πολιτικό κλίμα είναι επικίνδυνο, μπορεί αν επιμείνετε στο να μας ορίσετε να πάρουμε παραπάνω μέτρα, να μην υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα, να υπάρξει πολιτικό χάος και αυτό θα πρέπει να το μετρήσετε. Είναι κάτι το οποίο θα τους εξηγήσει πηγαίνοντας αύριο στις Βρυξέλλες και βεβαίως στη συνέχεια όταν θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις εδώ. Πάντως, Δημήτρη, είναι μια κοινωνία πολύ πιεσμένη. Τα πράγματα είναι αρκετά οριακά. Είδαμε και το πρωί που οδηγήθηκε η κατάσταση με τη διαμαρτυρία των σχολικών φυλάκων έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ναι, πιεσμένη ίσως είναι επικής όρος. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που είναι, να το πω χρησιμοποιώντας μια λαϊκή έκφραση, στα κάγκελα. Και το τοπίο μοιάζει σε πολλές περιπτώσεις με χυμένη βενζίνη που αρκεί ένα σπίρτο προκειμένου να γίνουν όλα μπουρλότο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επενδύουν πολιτικά σε αυτό το κλίμα πιστεύοντας ότι μπορούν να βγουν ωφελημένοι. Σπέροντας νέους διχασμούς, μιλώντας στη λογική ή εμείς ή αυτοί, στη λογική που είχαμε συναντήσει παλιότερα, οι δυνάμεις του φωτός και του σκότους. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε μακριά από αυτό. Όσοι επενδύουν στην ένταση δεν πρόκειται να σπείρουν τίποτε θετικό. Νομίζω ότι μόνο αρνητικά μπορούν να προκύψουν από διχασμό και όπως έχει δείξει και στο παρελθόν, ο μόνος που δεν ωφελήθηκε από τέτοιου είδους συγκρουσιακές λογικές είναι ο ελληνικός λαός και η χώρα. Ας το έχουν υπόψη λοιπόν όσοι επενδύουν στην κοινωνική ένταση που υπάρχει, πιστεύοντας ότι μπορούν να κερδίσουν πολιτικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.